χαρά σας, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Γεια σου, ζωή μου. Γεια σου, φωκά μου. Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα και θέλω απάντηση. Το κάνω ή δεν το κάνω? Το κάνω. Και ξέρετε γιατί το κάνω? Γιατί το κάνουμε όλοι μαζί. Και το κάνουμε πολύ καλά και να είστε καλά. Να είστε καλά που βρίσκεστε και σήμερα Σάββατο κοντά μας. Μαζί με όλους τους τηλεθεατές και μαζί με τους συνεργάτες μου. Και όταν λέω συνεργάτες μου, εκτός από το Φωκά, τη Ζωή, τα κορίτσια, τα αγόρια εδώ, το χορευτικό, το μπαλέτο, είναι... Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ποιον περιμένουμε? Τον Απόστολο Σουγκλάκο, την Παρή, την Κορίνα, την Βενέτα. Καλώς τα μανάρια μου. Λοιπόν, Απόστολε, αναλαμβάνεις να συνοδεύεις τις τρεις κοπέλες. Εγώ να πω του Φωκά πηγαίνετε να αλλάξετε, έρχεται το επόμενο χορευτικό. Και έτσι όπως θα συνοδεύεις τις τρεις κοπέλες, εγώ θα υποδεχτώ τους 10 αρχηγούς που εδώ είναι η ομάδα τους, αλλά λείπουν οι αρχηγοί. Να έρθει ο Βαγγέλης. Γεια σου Βαγγέλη, λεβεδιά. Για 10 στην ομάδα σου σε χρειάζεται. Να έρθει ο Αποστόλης. Γεια σου Απόστολε, καλή επιτυχία. Να έρθει ο Κώστας. Έχεις δυναμική ομάδα. Πήγαινε. Να έρθει η Σπυριδούλα. Αν δεν κερδίσεις η ομάδα σου θα σε σιδερώσει. Τρέχα Σπυριδούλα. Να έρθει ο Άγγελος. Γεια σου Άγγελε Λεβέντη μου. Να έρθει η Νάντια. Πολύ ωραία ομάδα έχεις. Να έρθει ο Δημήτρης. Έβδομη ομάδα. Μπράβο Δημητράκη. Τρέχα στην ομάδα σου. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά και υποδεχόμαστε τη Λουκία. Τι κάνεις Λουκία? Καλά, καλά. Πρώτη τελευταία ομάδα, η ομάδα του Στέλιου. Έλα Στέλιο. Φοβερό διασκευισμό έχει Στέλιο. Τρέχα, πρόσεχε. Και τέλος ο Πάρης, δέκατη ομάδα. Να ο Πάρης. Ομορφόπεδο ο Πάρης στην αρχή. Όλοι θα κοίτανε τα πας όμορφα με την ομάδα σου. Να λοιπόν οι 10 αρχηγοί, να 10 ομάδες. Ξεκινάει το κάνει, δεν το κάνει. Με το ερώτημα, με αυτό το δίλημα. Το οποίο όμως θα προκύψει μέσα από το βίντεο. Να δούμε το βίντεο. David, I'm scared. We don't have any money. What are we gonna do? Πρόταση σκηνή που η Ντέμι Μουρ μαζί με τον άντρα της δέχονται μία πρόταση από τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Το έχεις δει την αλήθικη πρόταση? Ναι, την έχω δει, αλλά δεν νομίζω. Σου κάνω ηθικότητα. Κάτσε. Είναι ηθική η πρόταση που σου κάνω, γιατί είναι η πρόταση του το κάνει, δεν το κάνει. Είναι η πρόταση του Αντένα και απευθύνεται το όνομά σου το μικρό. Βάσο. Στη Βάσο και λένε. Και λέω και το άλλο. Βάσο, αν σε χάσω. Θα πεθάνω. Όχι, κάτι σε άσο. Θα μείνω στον άσο. Έλα Βάσο, μη σε χάσω και μείνω στον Άσο. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν νομίζεις? Όχι, είναι δύσκολο. That's naive, Diana. I buy people every day. Oh, well, in business maybe, but not when real emotions are involved. So what are you saying? You can't buy love? That's a bit of a cliche, don't you think? It's absolutely true. Is it? What do you think? I agree with Diana. You do? Suppose I were to offer you $1 million for one night with your wife. I'd assume you're kidding. Let's pretend I'm not. What would you say? He'd tell you to go to hell. I didn't hear him. I'd tell you to go to hell. That's a reflex answer because you view it as hypothetical. But let's say that there were real money behind it. I'm not kidding. $1 million.
Now, the night would come and go, but the money could last a lifetime. Think of it. A lifetime of security. For one night. Now, don't answer right away. But consider it. Έχετε λίγο καυστό αέριο, είναι έτσι το κλίμα περίεργο, αλλά σε διαβεβαιώνω ότι μέσα στο πλατό, στο στούντιο που θα το κάνουμε, θα είναι καθαρός ο αέρας, θα περάσει πάρα πολύ καλά και κοίτα παιδιά, κοίτα συνεργείο, κοίτα κάμεραμαν, κοίτα τον, μια χαρά παιδί. Πώς είναι το όνομά σου, συγγνώμη, έχω ξεκινήσει χωρίς να ξέρω το όνομά σου. Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Ψάχνεις άντρα. Να, Αλεξάνδρα, άντρα, για να αντιμετωπίσουμε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Θα τα καταφέρουμε, λες. Θα τα καταφέρουμε να τον τζακίσουμε και θα πάρουμε για 1 εκατομμύριο δολάρια. Αλλά εντάξει. Μην είσαι αφελής. Αγοράζω ανθρώπους κάθε μέρα. Στις business μπορεί. Όχι όμως όταν υπάρχει συνέστημα στη μέση. Δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά, ε. Δεν αγοράζει η αγάπη. Αυτό δεν θες να πεις. Δεν είναι λίγο το δρυμμένο για να είναι αληθινό. Είναι αληθινό. Εσύ τι λες. Συμφωνώ με την Ταϊάννα. Δεν αγοράζονται τα πάντα. Ας κάνουμε τότε ένα τεστ. Ας υποθέσουμε ότι σου προσφέρω 1 εκατομμύριο δολάρια. Για μια νύχτα με τη γυναίκα σου. Υποθέτω ότι αστειεύεσαι. Ας υποθέσουμε ότι δεν αστειεύομαι. Τι θα έλεγες. Θα σου έλεγε να πας στο διάολο. Δεν τον άκουσα να λέει τίποτα. Κάνω λάθος. Θα σου έλεγα να πας στο διάολο. Η αντανακλαστική απάντηση σε μια υποθετική ερώτηση δεν έχει και τόση σημασία. Δεν αστειεύομαι. 1 εκατομμύριο δολάρια. Η νύχτα θα έρθει και θα φύγει. Τα λεφτά θα κρατήσουν μια ζωή. Μη μου απαντάς αμέσως. Σκέψου το. Ο Απόστολος Σουγκλάκος. Εγώ θα είμαι ο άντρας σου. Έρχεται, προτείνει 1 εκατομμύριο, θα πάμε σε ένα στούντιο, θα κάνουμε τη σκηνή, είναι η ανήθικη πρόταση. Σας κάνω ηθικότατη πρόταση να παίξουμε την ανήθικη πρόταση. Έτσι, ναι. Και εμείς τι πρέπει να πούμε τώρα. Αν το κάνετε, δεν το κάνετε. Όχι, βέβαια. Γιατί βέβαια. Δεν μ' αρέσει. Θα σας αρέσει η Demi Moore. Όχι, συγκεκριμένη σκηνή, συγκεκριμένη πρόταση. Θα σας αρέσει η ανήθικη πρόταση. Ακριβώς. Αλλά ήταν μια κλασική ταινία. Πολύ ωραία ταινία. Δεν μου λες τη ζωή σου, ανήθικες προτάσεις δεν σου έχουν κάνει. Όχι. Άρα ζεις μια συντεταγμένη ζωή. Πολύ ωραία. Θες να σου ευχηθώ πάντα τέτοια ή ανατροπές. Όχι, να με ευχηθείς πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν το κάνουμε. Την Demi Moore τώρα. Να ήταν έτσι τίποτα πιο απλά. Ναι, βέβαια τώρα. Πού είναι ο Θεός που να μου ρίξει μια Demi Moore μπροστά μας να πει κλαπ. Κασούλα. Για παιδιά, κοιτά συνεργείο και στο στούντιο. Θα δώσω ωραία, περιπέτεια τηλεόραση. Το κάνεις να το πω. Έλα, κάτω. Δεν αστείευουμε. Γράφει. Όχι. Ένα, πάμε. Δεν αστείευουμε. 1 εκατομμύριο δολάρια. Η νύχτα θα έρθει και θα φύγει. Τα λεφτά θα κρατήσουν μια ζωή. 1 εκατομμύριο δολάρια. Γελάς. Μη μου απαντήσεις αμέσως. Σκέψου το. 1 εκατομμύριο δολάρια. Ούτε δραχμή παραπάνω. Είναι αυτό που κάνουμε στο το κάνει δεν το κάνει. Μια ταινιούλα.
Δηλαδή, να παίξω μαζί σου. Ναι, 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 Demi Moore. Πολύ μουρά την Demi Moore. Όχι, στα Θεέ μου να μην κοιτάζω έτσι που θέλω να κοιτάζω, ενώ πρέπει να κοιτάζω τον άνθρωπο στα μάτια. Τώρα που έβγαλε, θα σε κοιτάξω στα μάτια. Ωραία. Πού σου κορίτσι μου, σε κοιτάξω, σε παρακαλώ εδώ στη στάση. Δώσ' μου τη δυνατότητα να παίξω μαζί σου. Το κάνει, το κάνει. Μου την έδωσε τη δυνατότητα. Το έκανε ή δεν το έκανε. Εάν πιστεύετε ότι το κάνει πράσινο μπαλόνι. Εάν πιστεύετε ότι δεν το κάνει κόκκινο. Οι αρχηγοί καταμετρούν, πατούν κουμπιά, ανάβουν φωτάκια και βλέπουμε... Αποστόλη... να καταλαγιάσουν τα πνεύματα, όλοι έχετε ψηφίσει, οι αρχηγοί έχουν αποφασίσει. Βλέπω τη Λουκία ότι δεν έχει αποφασίσει. Λουκία, τώρα αποφάσισες. Όλοι λοιπόν έχετε ψηφίσει. Άρα λοιπόν εγώ μπορώ να πω να δούμε την επαλήθευση. Να δούμε την αλήθεια που έρχεται μέσα από το βίντεο γκολ και από το βίντεο. Πάμε. Πού σου κορίτσι μου, σε κοιτάξω, σε παρακαλώ εδώ στη στάση. Δώσ' μου τη δυνατότητα να παίξω μαζί σου. Γιατί όχι. Στο βαλα... Α, μπράβο. Πώς είναι το όνομά σου? Τζένι. Με την Τζένι λοιπόν θα κάνουμε την ανήθικη πρόταση πραγματικότητα. Θα έλεγε να πας στο διάολο. Δεν τον άκουσα όμως να λέει τίποτα. Μήπως κάνω λάθος. Θα σου έλεγα να πας στο διάολο. Κάποιος ομάδος λοιπόν πήραν 5 βαθμούς και κάποιοι που απάντησαν ότι δεν το κάνει 0 βαθμούς. Και βέβαια εκείνο που είναι σημαντικό, γιατί είμαστε στην αρχή του πρώτου γύρου, είναι η στεγιά η καταπληκτική και η καραμπόλα που έβγαλε ο Απόστολος Σουγκλάκος. Αλλά ο Απόστολος είναι εδώ και περνάμε στο επόμενο παιχνίδι, όπου και εκεί είναι ένα παιχνίδι 5 βαθμών. Ο Απόστολος, από ό,τι βλέπετε, έχει συλλάβει 3 κλέφτρες. Τι κλέψανε, Απόστολε, τις καρδιές μας. Άστο αυτό. Έχει γίνει λοιπόν η σύλληψη, τους έχει περάσει πολύ ιδιόρυθμες χειροπέδες κάτω από τα πόδια. Και πρέπει, ακολουθώντας τις επιβαλλόμενες πορείες και περνώντας τα εμπόδια, να κάνει ένα με σλάλομ γύρω-γύρω για να καταλήξουν να τις βάλει μέσα σε εκείνο το κλουβί που είναι ένα είδος φυλακής. Θα καταφέρει ο Απόστολος σε ένα λεπτό να οδηγήσει τις 3 κλέφτριες που τον βοηθούν, σπρώχνουν και αυτές, ή δεν το καταφέρει. Θα γίνει λοιπόν η είσοδος μέσα στη φυλακή σε ένα λεπτό, ναι ή όχι. Αν πιστεύετε πως δεν σηκώστε και κινήστε, πράσινα μπαλόνια. Αν όχι, κόκκινα. Εδώ Νάντια λένε ότι δεν το κάνει. Το κάνει και ψηφίζουν οι αρχηγοί. Σπυριδούλα. Το κάνει. Ηρεμήστε. Για να πλησιάσω κι εγώ τον Απόστολο και τα κορίτσια και να ξεκινήσετε και εσείς και η μέτρηση του χρόνου με το δικό μου πάμε. Είσαι έτοιμος, Απόστολε? Έτοιμος. Τι κάναν τελικά? Τι κάνε? Ναι. Ποια? Καλά. Ναι. Λοιπόν, τα παπιά. Τα κορίτσια τι κάνανε? Γιατί δεν έχω μικρόφωνο. Α, ναι. Δεν έχεις μικρόφωνο. Έχω όμως εδώ. Ά, τα κορίτσια είναι έτοιμα, είναι δεμένα και ξεκινάμε. Τα, ωραία. Μου απάντησες τι κάνανε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ξεκινάει ο χρόνος, έχετε ψηφίσει εσείς. Με το δικό μου πάμε. Σε ένα λεπτό πάμε. Τριάντα πέντε. Τριάντα δύο. 25. Μέσα. 18. Απόθεμα δευτερολέπτων. 15 δευτερόλεπτα ελεύθερα. Κλείσε. Κατά συνέπεια. Κατά συνέπεια. Όσοι πιστέψατε ότι το κάνει, έχετε απόλυτο δίκιο και παίρνετε 5 βαθμούς. Όσοι πιστέψατε ότι δεν το κάνει, δεν πήρατε κανένα βαθμό. Αλλά το θέμα είναι, για να δούμε, Μεγακλή, λιγάκι από την προσπάθεια του Απόστολου.
πολύ ωραία. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο παιχνίδι και είναι βέβαια candid camera ροζ αγγελίες. Για να δούμε, το κάνει ή δεν το κάνει. Γαλιδούλα, μισέλικος άγρονα αθλητική, 1,70 με πλούσια προσόντα. Το δικό σου χώρο για στιγμές απόλαυσης. Με συγχωρείς, Δεσποινής, ξέρεις ελληνικά, δεν διαβάζεις. Ναι. Δεν βλέπω καλά, θα μου διαβάσει αυτή τη μαύρη την αγγελία, δεν τη βλέπω. Γαλιδούλα, Μισελ, 20χρονη αθλητική, 1,70 με πλούσια προσόντα στο δικό σου χώρο. Όχι, η άλλη είναι, η από κάτω, η από κάτω. Αυτή εδώ. Ναι, η από κάτω από τη μαύρη, γιατί δεν είναι αυτή. Γεύση 17χρονης ερωτιάρας Καλονής. Θα σ' αγκαλιάσω και θα ξεχάσεις τα πάντα. Επειδή δεν τη βλέπω καλά τη μαύρη την αγγελία, θα μου τη διαβάσεις. Ναι. Νάνση Ελληνίδα, 18χρονη, πανύψηλη, εκφυλή του Κλάρα, στο χώρο σου για προχωρημένο θέμα και τρυφερές στιγμές, ξενοδοχεία και ναι. Κορίτσια από Ζάχαρη λέει, σε εθίζουν γνωριμίες νέους τρόπους, απολαύσου σε δικό σου χώρο. Τι σου τηλέφωνο. Ναι, για πες το μου. 85-61-289. Πάνω από τη μαύρη την αγγελία. Παρεξηγούνται όλες να πούμε. Και τη Γαλανομάτα, ναι. Ελληνίδα, 18χρονη κουκλάρα με καταπληκτικό κορμί, προγράμματα χωρίς ώρα και σπόρους κυρίως στις ενοδοχείες συνοδοχείας επέδου. Ωραία. Όνομα. Και τη. Μάλιστα. Ευχαριστώ φίλε, γιατί δεν βλέπω καλά. Να σε καλά. Θα την πάρεις. Θα την πάρω. Πόσα λεφτά. Κάνα 30, δεν θέλει. 30, ναι. Δεν έχεις γκόμενα. Έχω, αλλά... Αφού έχεις γκόμενα, τι θες να βρεις μια κάρτα. Αφού έχεις γκόμενα, δεν έχεις γκόμενα. Έχω, και τι έγινε. Κι άλλοι. Κι άλλοι. Λεφτά, να έχεις να σκορπάς. Ναι. Πρέτα σου ιδέα, 10 χρόνια κατάξαν τη Βόρεια Καλόνη. Ατελείωτο γυμνασμένο κορμί που εξάπτει φαντασία στο χώρο σου και συνοδεία. Εδώ τι λέει, Λαύριο. Λάουρα. Πώς? Λάουρα. Α, συγγνώμη. Χρόνο το με οθινό μωράκι, ξέρω εγώ. Ναι, κάτω από τη μαύρη, τι λέει. Τι, συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω. Να είσαι 18χρονη, πανύψηλη, έκφυλη. Ναι. Χαιρετίσματα, μικρούτσικε. Έχεις την καλοσύνη να μου διαβάσεις ανάμεσα στις δύο μαύρες αυτή τη ρόζα γενία. Δεν θα ακούω τώρα, Τσοκοφάλης. Α, sorry, ναι. Και τι Γαλανομάτα Ελληνίδα, 18χρονη κουκλάρα, με καταπληκτικό κορμί, προγράμματα χωρίς όρια για σοβαρούς κυρίους, ναι. Ξενοδοχεία, εγώ συνεδίες... δεν είμαι σοβαρός, από εδώ τι λέει. Συγγνώμη, έτσι. Ναι, δεν ξέρεις να διαβάζεις. Ναι. Καρολάιν, 20χρονη Ελληνοαμερικάνα, ξανθός πειρασμός, με γκριζοπράσινα μάτια, τέλειες αναλογίες, σε υπέροχο γυμνασμένο κορμί. Παναγιά μου. Στο χώρο σου, συνοδεία 12 το μεσημέρι, 6 το πρωί. Χαμογέλασε λίγο. Ξένια. Α, ξένια, ρε. Ναι. Τα σωμάτα, ξανθιά, θετικό κορμί. Τα ίδια λένε όλα. Δεν τα καταλαβαίνεις. Με συγχωρείτε, κυρία μου. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρησή σας. Μου διαβάζετε λίγο τη μαύρη την αγγελία. Γιατί δεν την βλέπω. Δάμε μισό λεπτό. Μην μπερδευτείτε, μισό λεπτό. Το κάνει ή δεν το κάνει, να διαβάσει η κυρία στο φίλο μας που κάνει το κάνει την κάμερα. Όχι αν το κάνει ή δεν το κάνει αυτή τη στη ροζ αγγελία. Μην μπερδευτούμε, ε. Λοιπόν, όσοι πιστεύετε το κάνει, πράσινα μπαλόνια κινήστε. Όσοι δεν το κάνει, κόκκινα μπαλόνια. Για να δούμε. Οι αρχηγοί να αποφασίζουν. Πάρει. Στέλιος. Από ό,τι βλέπω όλοι έχετε αποφασίσει. Καταλαγιάζουν τα πνεύματα και βλέπουμε αν το κάνει ή δεν το κάνει. Με συγχωρείτε, κυρία μου. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρησή σας. Μου διαβάζετε λίγο τη μαύρη την αγγελία. Γιατί δεν την βλέπω. Σας παρακαλώ. Ναι, δεν το κάνει. Πέντε βαθμούς λοιπόν όσοι πιστέψανε και πραγματικά ότι δεν το κάνει. Οι άλλοι μένουν στα ίδια. Και βέβαια, σε αυτό το σημείο, έτσι όπως ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος, παίζουμε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογική αξία, αλλά με σημαντική αξία, γιατί όποιοι βρουν πρώτος, όποια ομάδα βρει πρώτη το κρυπτόλεξο, τότε αυτή η ομάδα έχει δυνατότητα να παίξει σε ένα εξτρά παιχνίδι, όπου εκεί οι βαθμοί είναι 10, όχι 5, 10. Άρα είναι σημαντικό, μπορεί να μην έχει βαθμούς, αλλά δίνει πρόκριση σε μία ομάδα να διεκδικήσει 10 βαθμούς και να μπει επικεφαλής. Για να δούμε λοιπόν αυτό το κρυπτόλεξο.
Βλέπω ότι η Νάντια χτύπησε πρώτη, ανάψε το φως. Μισό λεπτό. Νάντια. Γέλιο. Δεν άκουσα. Γέλιο. Γέλιο. Ναι, είναι το γέλιο. Μπράβο Νάντια, κατέβα. Μπράβο Νάντια. Η ομάδα σου και εγώ σε χειροκροτούμε, διότι πραγματικά μέσα σε μια πληθώρα γραμμάτων είδες το γέλιο και βεβαίως 5 γράμματα γέλιο και η Νάντια έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να έρθει σε αυτή εδώ τη θέση για να παίξουμε το παιχνίδι του μυστηριώδους καλεσμένου. Το έχεις παρακολουθήσει, το ξέρεις, ναι. Αλλά πριν εμείς αρχίσουμε να μιλάμε για τα διαδικαστικά, για να δούμε ο Φωκάς Ευαγγελινός πώς ιχνογράφησε με τη χορογραφία του το πρόσωπο και την κατάσταση που θα σας δείξουμε. Getting to know you, getting to know all about you, getting to like you, getting to hope you like me, getting to know you, putting it my way, but nicely, you are precisely my cup of tea. Είσαι καταπληκτικός και δεν θα κουράσω να το λέω και όλα τα παιδιά. Καταπληκτικό ήταν αυτό που ζήσαμε και είδαμε, έτσι, Νάντια. Μοναδικές στιγμές και βέβαια είναι ο βασιλιάς μου και εγώ, μια ταινία κλασική με τον Γιουλ Μπρίνερ και ο καλεσμένος μας ή η καλεσμένη μας, γιατί έχουμε εδώ μάγους που στείλουν αυτά τα πράγματα, είναι ο μυστηριώδης. Αυτόν πρέπει να βρεις. Να πω λοιπόν ότι από ένα μενού 20 ερωτήσεων, εσύ επέλεξες τις 13. Αν κανείς διαβάσει και τις 20. Και με τις απαντήσεις που θα δοθούν, ξέρει ποιος είναι, ξέρει ποια είναι. Το θέμα είναι ότι εσύ έχεις 13. Και αν είναι εύστοχες οι 13, θα μάθεις και εσύ. Αφήνω λοιπόν τις 7 κάρτες, έχεις τις 13 εσύ δικές σου και τις διαβάζεις με σειρά μία προς μία. Είσαι αθλητής. Ναι. Δεν ακούστηκε. Όχι. Όχι. Ακούστηκε παραμορφωμένο. Είσαι τραγουδιστής. Όχι. Όχι. Είσαι ηθοποιός. Ναι. Α, καλά. Είσαι ξανθός. Όχι. Καραφλός είσαι τώρα πάντως. Είσαι φαντάρος. Ναι. Είναι φαντάρος. Που δεν είσαι είναι... παντρεμένος. Όχι. Κατάγεσαι από την Καβάλα. Ναι. Το Καβάλα μ' άρεσε που σε μπέρδεψε. Υπήρξε αθλητή των 100 μέτρων στο στίβο. Ναι. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό, επειδή ξέρω ποιος είσαι.
Παίζεις αυτή τη στιγμή στο θέατρο? Ναι. Συμμετέχεις μαζί με τον Βλάση Μπονάτσο στο musical Blood Brothers? Ναι. Η πρώτη τηλεοπτική σου εμφάνιση ήταν στο τμήμα ηθών του Μανούσου Μανουσάκη? Ναι. Έχεις κάνει γυμνή φωτογράφηση? Όχι. Αλλά έτσι όπως σε βλέπω μπορείς να κάνεις. Έγινες γνωστός με το τηλεοπτικό όνομα Αντώνης? Ναι. Άρα λοιπόν, αφήνεις τα ακουστικά γιατί ακούς τον καλεσμένο. Όχι, τα βάζεις. Γιατί ακούς τον καλεσμένο και εμένα. Και σε ρωτάω λοιπόν μέσα από αυτές τις 13 ερωτήσεις, αφού βρήκες και το τηλεοπτικό του όνομα και ότι παίζει μαζί με το Βλάση φέτος σε θεατρικό έργο και όλα τα υπόλοιπα ηθοποιός, σε ρωτάω αν ξέρεις ποιος είναι αυτός. 10 βαθμοί η ομάδα σου, αν βρεις ποιος είναι. Δεν ξέρεις? Είμαι σίγουρη. Ποιος? Απόστολος Γκλέτσος. Είσαι ο Απόστολος Γκλέτσος? Όχι. Διότι είναι ποιος, ξέρει κανείς? Είναι ο Θανάσης Ευθυμιάδης. Ξανά συγχαρητήρια. Καταπληκτική δουλειά. Έχει γίνει να σε δει ο κόσμος, γιατί σε βλέπει μέσα από το μόνιτορ. Είναι ο Θανάσης. Κοιτάξτε τι ωραία που έγινε προσθετική δουλειά και μακιγιάς από τη Μελένη Κάτσαρη. Και βέβαια όλο αυτό το σκηνικό το φτιάξε ο φίλος μου ο Νίκος Κωνστάτης. Είναι δύο άνθρωποι που κάνουν τις μεταμφιέσεις και γίνονται με καταπληκτικό τρόπο. Μοναδικό πράγμα στην ελληνική τηλεόραση και οφείλεται στο ταλέντο και της Ελένης και του Νίκου. Ένα θερμό χειροκρότημα σε αυτούς. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες και να πω, μπορεί να έχει χειμωνιάσει, αλλά έτσι όπως είμαστε εδώ μέσα είναι κατά καλό καιρό, 15 Αύγουστος νιώθουμε. Ωραία. Και με την προσθετική δουλειά πώς νιώθεις? Βράζω αυτή τη στιγμή, πάω να τα βγάλω λίγο. Εγώ θα σου δώσω ένα περιθώριο να πας να αλλάξεις, αν τη μ' αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η αμφίεση και η μεταμφίεση που έχεις κάνει. Είσαι καταπληκτικός Γιούλ Μπρίνερ. Μόνο που ήθελε λίγο τα μάτια πιο ανοιχτά. Αλλά εσύ έχεις το μάτι το δικό μου. Το κουμπότρυπα, το έξυπνο, το πονηρό και το διαβάτη. Όταν γελάς δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, ένας Γιούλ Μπρίνερ σκιστομάτης είναι ο φίλος μου ο Θανάσης. Τον οποίο θα τον δούμε ως Θανάση κανονικό μετά από λίγο. Ναι, πήγε να αλλάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι όπως είμαστε στημένοι, γίνεται αποχώρηση. Μεγαλειώδης αποχώρησης.